κάμερα της αμιακής τηλεόρασης αυτή τη φορά βρέθηκε στον Παγόντα, εκεί όπου οι πληγές από τον καταστρεπτικό και φωνικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 2020 παραμένουν ανοιχτές. Όταν το αντιλήφθηκα, είπα στον κύριο πρόεδρο να επιληφθεί. Τουλάχιστον 5 φορές. Μου λέει δεν είναι αρμοδιότητά μου. Πήγα στις τεχνικές υπηρεσίες στο Δήμο 4 φορές. Το τόνισα, λέω ανεβείτε πάνω, άσχετα με ρωτήσαν, λέει είναι κίτρινο για κόκκινο. Λέω δεν είναι κόκκινο, αλλά όμως εγκυμονεί κινδύνους. Και μου υποσχεθήκαν θα ανέβουνε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι κάνω το καθήκον μου και έφερα εσάς γιατί μόνο με τα. Βλέπω ότι μόνο με τα μέσα ενημερώσατε στα χρώμια άκρη. Να το δείτε κι εσείς. Και να πάμε για περαιτέρω. Πρέπει να επιληφθεί πάντως κάποιος άμεσα. Αν θα περιμένουμε ο εργολάβος πότε να λάβει εργασίες για την οικία, δεν ξέρω. Αυτό ήταν έτσι αμέσως μετά το σεισμό ή σταδιακά είναι έτσι. Αυτό είχε το άνοιγμα, αυτό το είχε το άνοιγμα. Αλλά εδώ και μέσα στο μήνα έχει πάρει κλίση ο τείχος προς τα δεξιά. Δηλαδή η κατάσταση δεν είναι στάσιμη, έχει. Δεν ξέρω τώρα, αύριο θα έχουμε τις βροχές, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Έχει και άλλα τέτοια μέσα στο χωριό. Τόσο επικίνδυνο, όχι. Έχει ένα προς τα πέρα το οποίο έχει και αυτό επικίνδυνο, αλλά δεν έχει, ούτε, δεν έχει χαρακτηρισμό ούτε κίτρινο, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο. Δεν ξέρω πώς. Έχει. Και τα παιδιά παλιά από το σχολείο τα φέρανε από εδώ. Αλλά επειδή έχει πιο πάνω λέει, ένα επικίνδυνο, τα πάνε τώρα γύρω-γύρω από τον άλλο δρόμο και έχουν κάνει ξύγενες κατασκευές. Γι' αυτό το λόγο δεν τα φέρανε τα παιδιά από εδώ. Γι' αυτό εδώ πέρα. Παραπάνω. Οι εκκλησίες του νησιού μας είναι αυτές οι οποίες σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος από τον καταστρεπτικό σεισμό. Πιστοί αλλά και ιερείς σαν τον Παπα-Νικόλα στον Παγόντα δεν έχουν πλέον παρά να ελπίζουν σε ένα θαύμα προκειμένου να μπορέσουν να δουν όσο είναι ακόμα ζωντανοί τις ζημιές αυτές να αποκαθίστανται. Και είμαι συγκινημένος διότι σε ένα χώρο που λειτουργώ από το 1969 μου έλεγε να ζήσω στα τελευταία χρόνια της ζωής μου αυτό το μαρτύριο, να έρχομαι κάθε μέρα επί ένα χρόνο να ανάβω τα καντήλια στην Αγία Τράπεζα, να λέω το τροπάριο της Αγίας Τριάδος και να μην μπορώ να λειτουργήσω στο χώρο που ανάλωσα τη ζωή μου. Παρακαλώ το Θεό κάθε μέρα την Αγία Τριάδα, την οποία λατρεύω, να φωτίσει ο Θεός τους ειδικούς και ιδιαίτερα το γραφείο, ποιο είναι αυτό της Ναοδομίας, να μας στείλει την άδεια να σκαλώσω τον Ιερό Ναό. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος και τον εργολάβο έχω και τις καλωσές έχω. Να σκαλώσω τον Ιερό Ναό και να μπορέσω πριν κλείσω τα μάτια μου να τον τακτοποιήσω, να μπορέσω πάλι. Τι να σας πω.
να λειτουργήσω. Όπως λειτουργούσα όλα μου αυτά τα χρόνια, τα 52-53. Έχω και το Άγιο Φως ο τύπος. Αυτό είναι.